Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας στη Web TV του Γκαζέτα. Θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο με το παρελθόν. Είστε πολύ παλιό στην πολιτική, ξεκινήσατε από το 1974 αν δεν απατώμε, μπορεί και πιο πριν, και από το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Ήμουνα στη γενιά του Πολυτεχνείου. Εννοώ πολιτικά... Συμφοιτητής του Ανδρουλάκη και της Δαμανάκη. Τι έχει αλλάξει από τότε και τι σας έχει διδάξει η πείρα σας? Είναι πολλά τα χρόνια που πολιτεύεστε. Έχετε δει πολλά, έχετε περάσει από πολλά κανάλια. Ναι. Από πολλά λούκια, που λένε. Λοιπόν, η πείρα διδάσκει ότι κάποιοι απορροφήθηκαν από το σύστημα και γίνανε επαγγελματίες πολιτικοί. Και μπήκαν σε κόμματα, σάπια και σάπισαν και οι ίδιοι. Εσείς αποχωρήσατε από ναι, κόμμα. Ναι, εγώ αποχώρησα πριν... όταν είδα ότι κοροϊδεύανε στο ΠΑΣΟΚ και ότι οι μεταβλήθηκαν σε διαχειριστές δεξιού τρόπου διακυβέρνησης. Δεν είχα λόγο παραμονής, εγώ είχα πει για να γίνει σοσιαλισμός και αληθινές μεταρρυθμίσεις να γίνουν και όχι να πάρω θέση εγώ. Οι άλλοι πήραν θέσεις. Η Δαμανάκη έγινε και επίτροπος με το ΠΑΣΟΚ, έβαλε και για δήμαρχος με το ΠΑΣΟΚ, ήταν και πρόεδρος του συνασπισμού, του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά. Έχετε πάρει ένα ποσοστό 1,8. Στις... Και θα παίρναμε πολύ μεγαλύτερο αν μας βάζανε στις δημοσκοπήσεις στην Ένωση Κεντρώων. Θα πάμε και εκεί. Ναι. Είναι το μεγαλύτερο μετά το 1994 που σε ευρωεκλογές είχατε πάρει 1,2. Ναι. Ένα πολύ σημαντικό ποσοστό ναι. Και μια δικαίωση νομίζω για σας. Είχα όμως και το 1992 στις εκλογές για την έδρα που έχασε ο Τσοβόλας. Με τη γνωστή υπόθεση. Του ειδικού δικαστηρίου. Είχα πάρει υψηλότατο ποσοστό αντιμετωπίζοντας το Μαγκάκι. Θυμάμαι παλιά το λέγατε ότι δεν σας πίστευαν. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα. Τι άλλαξε μετά από τόσα χρόνια και σας πίστεψαν και ήρθε αυτό το 1,8. Η πραγματικότητα τους έκανε να με πιστέψουν. Αποδείχθησαν τα κόμματα στα οποία πίστευαν ψεύτικα. Τους πρόδωσαν τα κόμματα. Και εγώ βγήκα αληθινός εις ό,τι είχα προβλέψει. Ο Ανδρέας Παπανδρέου πήρε λεφτά προορισμένα για μεσογειακά προγράμματα και τα έκανε παροχές. Ενώ ήταν προορισμένα αυτά τα λεφτά για υποδομή και για εργοστάσια. Δεν γινήκαν εργοστάσια και γινήκαν παροχές. Ακόμη έπαιρνε δάνεια με τα οποία υποθήκευσε την εθνική οικονομία και τα οποία δάνεια επίσης έκανε παροχές που λειτουργούσαν βραχυπρόθεσμα ψηφοθυρικά. Στην ουσία όμως υποθήκευαν το μέλλον της Ελλάδος. Εσείς μπορεί να αισθανθήκατε μια ανακούφιση, αλλά η ανακούφιση αυτή δεν ήταν τα καζάντια του ελληνικού λαού. Δεν ήταν προϊόν μόχθου και υδρότα του λαού. Ήταν μια στιγμιαία παροδική ανακούφιση η οποία έφερνε μετά την υποθήκη και τη χρεοκοπή. Όταν έφυγα από το ΠΑΣΟΚ είχα πει στους φίλους μου δεν έκανα ζημιά στο ΠΑΣΟΚ, δεν έκανα ούτε ανακοινώσεις ούτε τίποτα, απλά είπα παιδιά έληξε ο χρόνος του ΠΑΣΟΚ. Το είπα αυτό στους στενούς συνεργάτες και στον ίδιο τον Ανδρέα ότι εμείς μπήκαμε και έβαλα και λεφτά εγώ στο ΠΑΣΟΚ στα πρώτα στάδια γιατί ήμουν πολιτικός μηχανικός αρκετά εξέχων στον Πειραιά και του είπα ότι αισθάνομαι προδομένος. Εκείνος σας απάντησε. Εκείνος μου απάντησε ότι η εξουσία είναι ένα δύσκολο πράγμα. Με άλλα ιδανικά ξεκινάμε και αλλού καταλήγουμε. Εγώ αντιλαμβανόμουν τις δυσκολίες που είχε ο Ανδρέας, γιατί ο Ανδρέας ίδρυσε ένα σοσιαλιστικό κόμμα, αλλά είχε πάρει λεφτά, είχε χρηματοδοτηθεί από μεγαλοβιομηχάνους και από εφοπλιστές. Δεν μπορούσε μετά να κάνει πράγματα που τους θίγουν. Ήταν όμοιρος αυτών που τον είχαν ενισχύσει. Πιστεύετε ότι και οι επόμενες κυβερνήσεις λειτουργήσαν με τον ίδιο τρόπο? Όλοι. Και ο Μητσοτάκης είχε πάρει λεφτά από εφοπλιστές και ο άλλος ο Σιμίτης του φέρνανε λεφτά. Αυτό το παράδειγμα της Siemens είναι ένα από τα παραδείγματα που προσβάλλουν τον ελληνικό λαό. Εγώ πιστεύω ότι ο Σιμίτης είχε πάρει και πολλά άλλα λεφτά από αλλού. Γιατί είχα πάει στον Πειραιά
όταν έβαζε ο λογοθέτης για δήμαρχος, είχαμε τότε το κανάλι και είχαμε βάλει του λογοθέτη σαν δημάρχου κάποια σποτάκια. Και μας είχε πει 200.000 δραχμές να μας δώσουν. Πήγαμε λοιπόν να πάρουμε τα λεφτά και συναντάμε απέναντι από το Υπουργείο Υπουργικής Ναυτιλίας. Ποιον λέτε που έδινε τα λεφτά για τον κύριο λογοθέτη και έκανε την καμπάνια? Συναντάμε τον κύριο Τσουκάτο. Αυτός έκοβε επιταγές και λεφτά. Και βλέπω πολλά λεφτά και μπλοκ επιταγών πάνω σε ένα τραπέζι. Είχαν πάει κάτω αυτοί και ενίσχυαν, καταλαβαίνω, τον αγώνα του λογοθέτη. Τότε ο λογοθέτης ήταν δικός τους, μετά τον έδιωξαν. Το στέλνει ο λογοθέτη. Και του χρηματοδοτούσαν την καμπάνια. Ποιος? Ο Τσουκάτος. Ο οποίος μετά, όταν τον πιάσανε με την τσάντα που έφερε στο Πασόκ, είπε: έτσι γίνεται, ρε παιδιά, η δουλειά. Θέλω να θίξουμε αυτό το θέμα, τον γκάλοπ, το οποίο αναφέρατε πριν. Ναι. Είχατε πει κάποτε ότι πλαστογραφούνται τα γκάλοπ. Με αφορμή και με κάποια ποσοστά που σας παρουσίαζαν εσάς, της Ένωσης Κεντρών κτλ. Πλαστογραφούνται ακόμα, γιατί μας παρουσίαζαν ότι το ποτάμι θα βγει τρίτη δύναμη. Δεν έγινε αυτό. Ναι. Το ποτάμι είναι ένα κόμμα που σίγουρα δημιουργήθηκε από τους ιδιοκτήτες του Μέγκα. Και δημιουργήθηκε με ποια λογική? Με τη λογική ότι επειδή τα κόμματα δεν πιάνουν το 151 και πιάνουν, ξέρω εγώ, 125-130, να ιδρύσουμε ένα κόμμα τσόντα, το οποίο να πηγαίνει να ενώνεται ή με το ένα κόμμα ή με το άλλο, τα μεγαλύτερα, προς σχηματισμό κυβέρνησης. Και ο κάθε κύριος Μπόμπολας να ζητάει το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, το Υπουργείο Βιομηχανίας, Υπουργεία Φιλέτο, που τον ενδιαφέρουν για να κονομάει. Και βρήκαν ένα Θοδωράκι, λίγο χαβαλέ, δηλαδή τι εννοώ, όχι πολιτικό συντάκτη. Ήταν συντάκτης κοινωνικών ερευνών. Δεν ήξερε από πολιτική, δεν έκανε πολιτικές συνεντεύξεις ο Θοδωράκης και δήλωσε κέντρο. Και σπεύσαν, τη Δευτέρα ίδρυσε το κόμμα, την Τρίτη είπαν 8,5%. Είναι δηλαδή μια σαφής περίπτωση ότι δεν γίνονται γκάλοπ. Απλά συνεννοιούνται 5 μεγάλοι καναλάρχες. Ποιον θέλουμε να προωθήσουμε τώρα? Πώς σας προβληματίζουν τα πολύ ανεβασμένα ποσοστά της Χρυσής Αυγής? Χρυσή Αυγή ανεβαίνει συνέχεια. Ακούστε, υπάρχει κρίση. Και η Χρυσή Αυγή εκμεταλλεύτηκε την κρίση. Δηλαδή κόβουν μισθούς και συντάξεις από στρατιωτικούς, από αστυνομικούς, από δημοσίους λειτουργούς. Και αυτοί, θέλοντας να εκδικηθούν τα κόμματα, σου λέει ας βάλουμε μέσα τους πιο βίαιους ανθρώπους, μαχαιροβγάλτες έστω, προκειμένου να τους κάνουν λίμπα μες στη Βουλή. Εγώ που γυρίζω και συζητώ με οπαδούς της Χρυσής Αυγής, δεν είναι φασίστες. Απλά θα θέλανε να μπει ένας με ένα Καλάζνικοφ μες στη Βουλή, να μην αφήσει όρθιο κανέναν. Να προσέξει ο κόσμος, γιατί θέλοντας να εκδικηθεί, δίνει τροφή σε φωνιάδες να κάνουν εγκλήματα. Να το προσέξει αυτό. Μπορεί η πολιτική να σάπισε. Έχουν λόγο οι ψηφοφόροι να θέλουν βία. Αλλά δεν δίνει λύση η βία. Πουθενά δεν έδωσε λύση η βία. Σε όλο τον κόσμο δηλαδή. Δεν ξέρω τα ακροδεξιά κόμματα να προσέφεραν κάτι. Για την αλλαγή πλεύσης στη χώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, τη νέα τάξη πραγμάτων, πώς διαμορφώνεται? Δεν είναι αλλαγή. Δεν τη βλέπετε ως αλλαγή? Σαπίλα είναι. Είναι άλλη μία μορφή συστήματος, καθεστώτος. Δεν είναι αλλαγή. Γιατί αυτοί που πήρανε τώρα ο Βαρουφάκης, ας πούμε, που είναι υπουργός οικονομικών, ο πατέρας του είναι σύμβουλος του εφοπλιστή του Αγγελόπουλου. Από την ολιγαρχία πήρανε υπουργό οικονομικών, εθνικής οικονομίας. Οι άλλοι πάλι, κάτι οι συνδικαλιστές αυτοί, πώς τους λένε αυτοί, ο Στρατούλης, ένας άλλος, δηλαδή οι συνδικαλιστές που πήραν 2-3 υπουργεία, είναι αυτοί που δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους και ήταν με ένα τσιγάρο και εφημερίδα όλη τους τη ζωή, ότι δήθεν υπηρετούν τους συντρόφους τους, τους εργαζομένους, τους οποίους συστηματικά βέβαια υπονόμευαν. Ο συνδικαλισμός στην Ελλάδα είναι αρρωστημένος.
Εσείς προσωπικά υπάρχει κάτι για το οποίο έχετε μετανιώσει, για εκφράσεις που έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν, όπως να πεθάνουν οι προδότες, όλα αυτά τα οποία έχουν καταγραφεί? Εγώ δεν έχω πει ποτέ να πεθάνουν οι προδότες. Εγώ μια φορά μόνο σε μια εκπομπή του 1993 που πήγε τα ΜΑΤ πήγαν στον Ημιτό να ρίξουν τις κεραίες και άρχισα τη συζήτηση με τον κόσμο και εκεί ανέβηκα η θερμοκρασία και εν βρασμό είπα να βγάλει τον καρκίνο ο Μητσοτάκης και ο Παπανδρέου. Αλητεία! Έσχος! Έσχος! Είναι η τελευταία εκπομπή του κανάλι 67. Να πάνε στο διάολο όλοι! Ο Θεός να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκη και όλα του τα σόγια και στον Παπανδρέου και όλα του τα σόγια! Γιατί το είπα? Διότι λέω έχουν 300 κανάλια. Το δικό μας τους πείραξε και θέλουν να το κλείσουν. Έχετε καταγγείλει όμως και επιθέσεις προς το πρόσωπό σας. Άλλο αυτό. Παλαιότερα. Με χτυπήσανε στα Μάλγαρα, με χτυπήσανε στην Καλυθέα. Αυτά είναι αληθινά περιστατικά. Γιατί δεν τα κατήγγειλα όμως με ύβρις. Όχι. Γιατί ήθελα να σας χτυπήσουν, λέτε? Είχα ξεκινήσει να καταγγέλω τους μεγαλοεκδότες και τους μεγαλοπαράγοντες. Και οι μεγαλοπαράγοντες δεν με φοβούνται εμένα. Ένας μικρός λεβέντης που έπαιρνα 0,5, σιγά μην ενοχλούσα τον Μπόμπολα ή τον Αλαφούζο. Αλλά το ότι πήγαινα σε κανάλια στη Θεσσαλονίκη από εδώ και από εκεί και μιλούσα, τους φόβησε. Σου λέει αυτό σιγά σιγά, επειδή έλεγα αλήθειες, ότι μια ολιγαρχία του πλούτου πάει να στήσει μια κομπίνα να φάει τα λεφτά του ελληνικού λαού. Το είχα πει από το 90 αυτό. Και είχα προειδοποιήσει ότι θα πτωχεύσουμε, γιατί όταν όλοι θέλουν δημόσιο, όταν όλοι θέλουν να κάνουν φοροδιαφυγή, όλοι θέλουν να παίρνουν σύνταξη στα 40, όλοι θέλουν να είναι αποσπασμένοι, μετακλητοί, στη Βουλή κλπ. Ξέρετε, αργόμισθοι. Χαλούσα λίγο την ευδαιμονία. Και αυτό μπήκα το σωστό. Κάποιοι λοιπόν τρελοί απεπειράτησαν δύο φορές να με εξοντώσουν. Μία όταν ψήφισα το 1992 τότε με τον Τζοβόλα, με τον Μαγκάκι που ήμουν αντίπαλος στην Καλυθέα που πήγα να ψήφισω, με εγκλώβησαν με σιδηρογροθιές και με σκοπό να μου δημιουργήσουν εγκεφαλικό αιμάτωμα να με εξοντώσουν. Και άλλη μία στα Μάλγαρα του 1996 που με ρίξαν στον γκρεμό ανάμεσα στις δύο εθνικές οδούς. Ένα φορτηγό με έσπρωξε προς τον γκρεμό. Μια τελευταία ερώτηση για το ποδόσφαιρο. Ασχολείστε με το ποδόσφαιρο? Βλέπετε μπάλα, είστε υπέρ κάποιας ομάδας? Το ποδόσφαιρο μου είναι πολύ συμπαθές. Ο αδερφός μου, ο καθηγητής, είναι ΑΕΚ. ΑΕΚ. Δηλαδή, πολύ φίλος του Νεστορίδη, που έχει προπό στην Καλυθέα, του Σταματιάδη, πολλών. Παλιών προσωπικών. Εγώ ήμουνα Ολυμπιακός στα νιάτα μου, καθότι Πειραιωτάκη. Κάποια στιγμή, όταν είδα όμως ποιοι μπαίνανε στον Ολυμπιακό, κάτι πρόεδροι και κλέβανε, έπαυσα να είμαι φίλαθλος, έτσι, φανατικός, γιατί είδα ότι και το ποδόσφαιρο προσελκύει μεγαλοαπατεώνες για να οικονομάνε. Στο βάθος της ψυχής μου είμαι Ολυμπιακός, γιατί δεν μπορώ να την παλιά μου πειραιώτικη ρίζα να την να απαρνηθώ. Αλλά επειδή συνέτειναν και πάρα πολύ τώρα οι ΠΑΟΚτζίδες στη Θεσσαλονίκη, πάρα πολύ συνέτειναν, έχουν ραδιόφωνο εκεί και συνέτειναν πολύ, κάποιος δημοσιογράφος είπε ευθέως ψηφίζουμε Ένωση Κεντρών. Τώρα έχω μεγάλη αγάπη προς τις ομάδες της Μακεδονίας. Στη Θεσσαλονίκη είναι καθαροί άνθρωποι και εκείνοι έχουν κάνει λάθη με ρουσφέτια και εκείνοι ψηφίσαν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, οι περισσότεροι. Αλλά τούτη την ώρα, αν ξέρανε ότι του Λεβέντη του έλειπε 1% για να μπει στη Βουλή, σας λέω, αν γινόντουσαν την άλλη εβδομάδα εκλογές, θα παίρναμε 10% όχι στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, σε απάντησή σας τι ομάδα είμαι, από τα νεανικά μου χρόνια ήμουν Ολυμπιακός, τώρα όμως φοβάμαι ότι θα με κερδίσει η Μακεδονία. Τώρα αλλάζετε δηλαδή? Αλλάζω. Μια αλλαγή που δεν είναι προδοσία. Απλά τα καθαρά μάτια των Μακεδόνων με προσελκύουν και με σαγηνεύουν. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την καλή σας. Να είστε καλά.